Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας άρεσαν τα βίντεο τα οποία είναι συνδυασμός παλαιότερων βίντεο. Είναι compilation και έτσι και σήμερα έχουμε ένα τέτοιο. Το πρώτο μισό του βίντεο είναι από ένα vlog το οποίο έρχεται από το καλοκαίρι του 2022, που έχει ερώτημα για το τι συμβαίνει όταν δύο άνθρωποι μέσα σε ένα ζευγάρι έχουν και δύο κατάθλιψη και αυτό δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις τους. Ποια είναι τα συμπτώματα της κατάθλιψης και πώς μπορούν μέσω της υγιούς επικοινωνίας να επιφέρουν μια λύση στα προβλήματα. Το δεύτερο βίντεο είναι ένα κομμάτι από ένα βίντεο που κάναμε βόλτα στο ποτάμι με το Λάκι και καθώς σας δείχνω με την κάμερα το Λάκι και τη φύση, μιλάω για μια διαφορετική οπτική της κατάθλιψης. Εκείνο το βίντεο, το δεύτερο, έρχεται από το Φεβρουάριο του 2022. Ελπίζω να τα βρείτε χρήσιμα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι οδηγητικό και θεωρητικό το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να καταφέρει να είναι και πρακτικό και χρήσιμο και ωφέλιμο και για τη φίλη που έθεσε το ερώτημα, αλλά και για άλλους που τυχόν αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα και ζητήματα. Λοιπόν, η φίλη αυτή, η οποία γνωρίζω ποια είναι, μου έχει στείλει το εξής μήνυμα και με ρωτάει. Θέκλα μου, θέλω να κάνεις ένα βίντεο. Δεν μου είπε με το Λάκι από πάνω σου, αλλά έτσι έχουμε καταλήξει. Ναι, Λάκι πίσω. Πίσω, Λάκι. Θέλω να κάνεις ένα βίντεο στο οποίο να μιλήσεις για τη μοναξιά μέσα στο γάμο. Και επίσης να μιλήσεις για την περίπτωση που και οι δύο σύντροφοι έχουν κατάθλιψη μέσα σε ένα γάμο και γι' αυτό ενδεχομένως να βιώνουν μοναξιά μέσα στο γάμο τους, πώς μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο εκτός από την ψυχοθεραπεία. Ξέρω γιατί μου λέει εκτός από την ψυχοθεραπεία, γιατί άλλες φορές που τις έχω συστήσει, όπως συστήνω συνήθως ψυχοθεραπεία και ατομική του κάθε συντρόφου ξεχωριστά, αλλά και θεραπεία ζευγαριού, μου είπε ότι εγώ ναι, μεν κάνω κάποιες φορές θεραπεία, αλλά ο άντρας μου δεν είναι θετικός στη θεραπεία ζευγαριού. Άρα η φίλη αυτή ψάχνει και ρωτάει να μάθει αν υπάρχει τρόπος να καταπολεμηθεί η μοναξιά μέσα στο γάμο και να βοηθήσει ο ένας σύντροφος τον άλλον που έχει κατάθλιψη εκτός από την ψυχοθεραπεία. Πολύ δύσκολο ερώτημα αυτό που μου θέτεις. Επειδή όμως και άλλοι άνθρωποι, σίγουρα και άλλοι άνθρωποι βρίσκονται σε παρόμοια φάση μαζί σου, να νιώθουν μοναξιά μέσα στους γάμους τους και να αντιλαμβάνονται ότι πιθανόν και οι ίδιοι, αλλά και ο σύντροφος τους να έχουν κατάθλιψη, αλλά ο σύντροφος τους να μην δέχεται να κάνει θεραπεία, θα δώσω κάποιες συμβουλές, οι οποίες ελπίζω να αποβούν χρήσιμες. Καταρχάς, η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή, η οποία είναι ύπουλη. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να βιώνουν κατάθλιψη, αλλά να μην το αντιλαμβάνονται. Να θεωρούν πως είναι απλώς κουρασμένοι, πως είναι ταλαιπωρημένοι από την πολλή δουλειά, ότι τους έχει καταβάλει το πολύ άγχος, αλλά να μην αντιλαμβάνονται ότι στην ουσία έχουν τη διαταραχή της κατάθλιψης. Να πω μερικά από τα συμπτώματα της κατάθλιψης, τα οποία μπορεί να περνούν απαρατήρητα, όπως είναι η συνεχή σκόπωση, να νιώθουμε συνέχεια κουρασμένοι, άτονοι και χωρίς όρεξη για ζωή, το να τα βλέπουμε όλα μάταια, δηλαδή να μην βλέπουμε κάποια σκοπιμότητα στο να κάνουμε ιδιαίτερες προσπάθειες ή να μην βλέπουμε και κάποια σκοπιμότητα στο να κάνουμε ψυχοθεραπεία εμείς ήδη, να κάνουμε θεραπεία ζευγαριού, και επίσης αυτό μπορεί να είναι σύμπτωμα κατάθλιψης. Το να δυσκολευόμαστε με τον ύπνο μας, είτε να κοιμόμαστε πολλές ώρες περισσότερο από το αναμενόμενο και να δυσκολευόμαστε να ξυπνήσουμε, είτε να έχουμε προβλήματα αϊπνίας, είτε να δυσκολευόμαστε να μας πάρει ο ύπνος, είτε να κοιμόμαστε εύκολα, να ξυπνούμε πολύ νωρίς το πρωί, το λεγόμενο early morning insomnia, που είναι ένα συνήθες ενδεικτικό σύμπτωμα κατάθλιψης. Δηλαδή κάποιος να είναι τόσο κουρασμένος το βράδυ που μόλις ξαπλώσει στο μαξιλάρι να κοιμάται, να τον παίρνει ο ύπνος, να την παίρνει ο ύπνος, και μετά από 3-4 ώρες να είναι πάνω, να ξυπνάει δηλαδή, να είναι κουρασμένος ακόμα, αλλά να μην μπορεί να ξανακοιμηθεί. Και αυτό γιατί η κατάθλιψη ως κλινική οντότητα συμβαδίζει με το άγχος.
συμβαδίζει με το άγχος και συμβαδίζει και με τη διαταραχή πανικού. Δηλαδή, πολύ συχνά κάποιος ο οποίος έχει αγχώδεις διαταραχές θα έχει και συμπτώματα κατάθλιψης, ή κάποιος που έχει συμπτώματα κατάθλιψης θα έχει και συμπτώματα άγχους. Ή όπως λέμε πολλές φορές, η κρίση πανικού μπορεί να είναι ένας πρόδρομος της κατάθλιψης, να είναι μια ένα προμήνυμα ότι επέρχεται κατάθλιψη ή να είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει μια κατάθλιψη χρόνια, ήπια, η οποία μπορεί να μην έχει γίνει αντιληπτή από το πρόσωπο που το βιώνει. Όταν ένας άνθρωπος έχει κατάθλιψη, επίσης έχει ανειδονία. Δεν ευχαριστιέται τα καθημερινά πράγματα που ευχαριστιόταν παλιότερα και επίσης έχει πεσμένη λίμπιντο και δεν έχει όρεξη για να κάνει σεξ. Οπότε, εάν μέσα σε ένα γάμο βιώνουμε μοναξιά, αν δηλαδή το τέρι μας δεν έχει όρεξη να επικοινωνήσει μαζί μας, αν το τέρι μας δεν έχει όρεξη να κάνει έρωτα μαζί μας, αν νιώθουμε ότι δεν υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος από το τέρι μας για να μας ακούσει, για να μοιραστεί μαζί μας και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα που τυχόν μας συμβαίνουν και είτε μας ενθουσιάζουν τα ευχάριστα, είτε μας ταλαιπωρούν τα δυσάρεστα, δείχνει μια προθυμία δηλαδή να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί μας, αυτό μπορεί να μην είναι λόγω του ότι δεν μας αγαπάει ή λόγω του ότι έχει κάτι μαζί μας, μπορεί το τέρι μας να υποφέρει από κατάθλιψη. Και εάν εμείς βρίσκουμε τον εαυτό μας, για παράδειγμα, να είμαστε χαμένοι μέσα στις πολλές υποχρεώσεις της μέρας, ειδικά σε ζευγάρια που υπάρχουν και μικρά παιδιά, αν βρίσκουμε τον εαυτό μας συχνά να έχει ξεσπάσματα θύμου, θα μπορούσε και αυτό να είναι μια ένδειξη κατάθλιψης, γιατί ο θυμός και τα ξεσπάσματα θυμού είναι συνδεδεμένα με μια κατάθλιψη η οποία δεν είναι γενικευμένη και δεν φαίνεται. Και πολύ υπάρχει και μια πολύ έτσι θυμοφιλής ψυχολογική θεωρία που λέει ότι η κατάθλιψη προέρχεται από πολύ αποθυμένο θυμό. Αν δηλαδή για πολύ καιρό αποθούμε το θυμό μας, νιώθουμε θυμό για αδικίες που συμβαίνουν στη ζωή μας, νιώθουμε θυμό για δυσκολίες που έχουμε στη σχέση μας για παράδειγμα και δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, μπορεί όλος αυτός ο θυμός που καταπίνουμε να γίνει κατάθλιψη. Για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κατάθλιψη, πρέπει να μας διαγνώσει ένας ειδικός, είτε ένας κλινικός ψυχολόγος, είτε ένας ψυχίατρος. Δεν μπορεί κάποιος να αυτοδιαγνωστεί με κατάθλιψη. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι μιλάει ο θεραπευόμενος με τον ψυχολόγο. Ο ψυχολόγος μπορεί να παρατηρήσει και να πει: βλέπω σε σένα κάποια από τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Τι θα έλεγες να επισκεφτείς ένα ψυχίατρο, να τα συζητήσεις όλα αυτά. Και αν κρίνει και ο ψυχίατρος ότι όντως έχεις κατάθλιψη, να πάρεις παράλληλα με την ψυχοθεραπεία μια αντικαταθλιπτική θεραπεία. Αυτή είναι η χρυσή οδός. Να κάνει ψυχοθεραπεία ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη και παράλληλα να παίρνει και αντικαταθλιπτική θεραπεία. Σε διάφορα άλλα βίντεο για την κατάθλιψη το έχουμε εξηγήσει αυτό το πράγμα γιατί. Υπάρχει ένα ολόκληρο playlist στο κανάλι που έχει τίτλο «Για την κατάθλιψη». Τώρα, επειδή ξέρω ότι η Φίλιππ μου στείλε το ερώτημα και ξέρω ότι η ίδια έχει κάνει κάποιες συναντήσεις με ψυχολόγο, ο οποίος της έχει επισημάνει ότι προφανώς να έχει κατάθλιψη και της έχει προτείνει να επισκεφτεί κάποιον ειδικό, κάποιο ψυχίατρο προκειμένου να συνταγογραφήσει κάποιο αντικαταθλιπτικό παράλληλα με την ψυχοθεραπεία που κάνει. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο ψυχολόγος της, όπως μου είπε, έχει σκεφτεί το ζήτημα της κατάθλιψης είναι και γιατί βρίσκει τον εαυτό της συχνά να έχει ξεσπάσματα θυμού, κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένο στην ίδια και δεν ήταν κομμάτι του χαρακτήρος της και της προσωπικότητας να ξεσπάει τόσο εύκολα σε θυμό. Και κάποια άλλα συμπτώματα που βιώνει η ίδια. Ο άντρας της, από ό,τι ξέρω, δεν έχει μιλήσει με ειδικό και δεν θέλει να μιλήσει με ειδικό. Από ό,τι μου έχει πει όμως, ο άντρας της φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά απορροφημένος από τη δουλειά. Δουλεύει πάρα πολλές ώρες, έχει πολύ άγχος για τη δουλειά και όταν επιστρέφει στο σπίτι, τις περισσότερες ώρες είναι σαν... πώς να το πω, σαν potato couch, είναι πατάτα του καναπέ, του στείλω ότι κάθεται στον καναπέ, μπορεί να μιλάει με τα παιδιά κλπ, αλλά εύκολα θα τον πάρει ο ύπνος και γενικώς είναι τόσο κουρασμένος στη συνέχεια που κοιμάται στον καναπέ ή ασχολείται με το κινητό του για λίγο και τον παίρνει ο ύπνος κλπ. Και ίσως και ο άντρας της να έχει κατάθλιψη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Ο λόγος που με ρώτησε, μου ζήτησε να κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί η ίδια συνειδητοποιεί ότι βιώνει μοναξιά μέσα στο γάμο της.
και είναι πραγματικά δύσκολο πράγμα και επώδυνο να είσαι παντρεμένος και να βιώνεις μοναξιά μέσα στο γάμο σου, είναι πραγματικά επώδυνο και λυπάμαι τη φίλη που βιώνει ένα τόσο επώδυνο συνέστημα, μπορώ να την καταλάβω. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που βιώνουν αυτό το συνέστημα και το έχω βιώσει και εγώ κατά καιρούς. Είναι δύσκολο όταν είσαι μέσα σε μία σχέση, όταν είσαι μέσα σε ένα γάμο, τον οποίο έχουν αποφασίσει και οι δύο άνθρωποι από κοινού να κάνουν ένα γάμο, να δημιουργήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά, να περάσουν τη ζωή τους μαζί και εκείνο το αρχικό ερωτικό συνέστημα, το χαρούμενο, αυτό που τους συνέπαιρνε να το βιώσουν και στο υπόλοιπο της ζωής τους μαζί, αγαπημένοι, χαρούμενοι, να βρίσκονται ξαφνικά σε ένα σημείο που να μην μιλούν ιδιαίτερο ο ένας με τον άλλον, που να μην μοιράζονται ιδιαίτερα και τις χαρές τους και τις λύπες τους και να νιώθουν ότι πω, είμαστε αποξενωμένοι, δεν μιλάμε πολύ, δεν κοιμόμαστε μαζί, μπορεί να κοιμάται στον καναπέ ο άλλος και να μην έρχεται στο κρεβάτι και όταν τον ρωτάμε γιατί κοιμάσαι στον καναπέ, να μας πει ξέρεις ήμουν πολύ κουρασμένος και επειδή θα ξυπνούσα πρωί και επειδή με πήρε ο ύπνος και ξύπνησα ξέρω εγώ στις 3 και εσύ ήδη κοιμόσουν στο κρεβάτι, είπα να μην έρθω στο κρεβάτι να σε ξυπνήσω. Και να υπάρχει έτσι να έχει χαθεί αυτό που βίωνε το ζευγάρι στην αρχή, που περίμεναν πώς και πώς, πότε θα πάνε να ξαπλώσουν μαζί, πότε θα κάνουν έρωτα, πότε θα περάσουν ωραία κλπ. Φυσικά για κάθε ζευγάρι είναι διαφορετική η συχνότητα των ερωτικών επαφών που θεωρείται ότι είναι εντάξει σχέση τους. Δηλαδή αν στην αρχή μια σχέση σε ένα ζευγάρι είχε ερωτικές επαφές 3 φορές τη βδομάδα κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ξέρω, μετά από 10 χρόνια, μετά από 15 χρόνια, αν έχουν μια φορά τη βδομάδα ερωτική επαφή, αυτό θεωρείται ok. Αν ένα ζευγάρι όμως είχαν κάθε μέρα ερωτική επαφή, αν μετά από 10-15 χρόνια έχουν μια φορά τη βδομάδα ερωτική επαφή, θα πούνε ότι κάνουμε πάρα πολύ αραιά, γιατί κάναμε κάθε μέρα παλιά. Ενώ ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια λίπιντο και δεν έχουν όλα τα ζευγάρια την ίδια συχνότητα ερωτικών επαφών. Άρα, όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε αν πάει καλά ο γάμος μας και αν έχει χαλάσει η ερωτική μας ζωή, θα πρέπει να συγκρίνουμε την ερωτική ζωή που είχαμε στην αρχή με την ερωτική ζωή που έχουμε τώρα, όχι την ερωτική ζωή που έχει η γειτόνισσα ή το ζευγάρι στο βραζιλιάνικο που παρακολουθούμε. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι με ψηλή λίπιντο, υπάρχουν άνθρωποι με μέτρια λίπιντο και άνθρωποι με χαμηλή λίπιντο. Οι άνθρωποι με χαμηλή λίπιντο μπορεί να είναι ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι και με 1-2 φορές το μήνα να έχουν ερωτική επαφή. Το πρόβλημα είναι να είναι και οι δυο με χαμηλή λίπιντο, να είναι και οι δυο με μέτρια λίπιντο, να είναι και οι δυο με ψηλή λίπιντο. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο ένας από τον άλλο έχει ψηλότερη λίπιντο. Δηλαδή, αν και οι δύο συμφωνούν στο να έχουν τόσο αραιά όσο έχουν και είναι και οι δύο ευχαριστημένοι με αυτό, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Το ζήτημα υπάρχει όταν ένας από τους δύο επιζητεί και επιθυμεί συχνότερη ερωτική επαφή. Και θα έλεγα ότι εκεί πρέπει να γίνεται κάποιος συμβιβασμός, με την έννοια του ότι αν εμείς είμαστε το πρόσωπο με τη χαμηλότερη λίπιντο, όχι να κάνουμε απαραίτητος τόσες φορές όσο θέλει το τέρι μας που έχει ψηλότερη λίπιντο, αλλά να μην είμαστε τόσο εγωκεντρικοί και να πούμε μόνο όποτε θέλω εγώ θα. Ας βρεθούμε κάπου στη μέση, ας συναντηθούμε κάπου στη μέση. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι. Να μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά και ξεκάθαρα οι άνθρωποι. Να μπορούν να μιλήσουν για το τι θέλουν, τι δεν θέλουν, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Να μιλήσουν για τα θέλω τους, να μιλήσουν για τις επιθυμίες τους, να μιλήσουν για τους φόβους τους. Να έχουν καλλιεργήσει την επικοινωνία. Και δυστυχώς πολύ συχνά στα ζευγάρια δεν καλλιεργείται η ουσιαστική επικοινωνία λόγω του ότι δεν μας έχουν μάθει από το μεγάλωμα μας να το κάνουμε αυτό, να είμαστε ουσιαστικά επικοινωνιακοί. Πώς μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον? Θα έλεγα ότι εκείνος ο οποίος έχει περισσότερη ενσυναίσθηση για το τι πραγματικά συμβαίνει, εκείνος ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι προφανώς έχω κατάθλιψη και βιώνω μοναξιά μέσα στο γάμο μου, Λάκη μου σε παρακαλώ πολύ, είσαι πολύ excited. Σε ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα προβλήματα γάμου τέτοιου είδους? Προφανώς. Είναι κατευθυνσιασμένος, όπως βλέπετε. Λοιπόν, εκείνος ο οποίος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, παρόλο που το τέρι του ή το τέρι της δεν θέλει να πάει για θεραπεία, να πάει εκείνος που αντιλαμβάνεται το πρόβλημα για θεραπεία, να κάνει ο ίδιος ψυχοθεραπεία, ο ίδιος να ζητήσει να διαγνωστεί για την περίπτωση που έχει κατάθλιψη, ώστε να πάρει την ανάλογη θεραπεία. Και είπαμε, η ανάλογη θεραπεία είναι ψυχοθεραπεία και αντικαταθλιπτική θεραπεία παράλληλα. Και όταν ο ίδιος ενδυναμωθεί και νιώσει καλύτερα,
τότε να μπορεί και να καταλάβει καλύτερα το τέρι του, το τέρι της, αλλά και να μπορεί να το στηρίξει και να το εμπνεύσει ώστε να κάνει αυτή την ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό του, να αναγνωρίσει ότι έχει κάποιο οργανικό πρόβλημα, γιατί ξαναλέω, η κατάθλιψη είναι οργανικό πρόβλημα, να αναγνωρίσει ότι έχει κάποιο οργανικό πρόβλημα, να ζητήσει ουσιαστικά βοήθεια για αυτό το οργανικό πρόβλημα και στην πορεία και στη συνέχεια. Όταν αυτός που έχει κατάθλιψη και δεν το παραδέχεται, το παραδεχθεί και πάρει βοήθεια γι' αυτό, να μπορέσουν ουσιαστικά να επικοινωνήσουν, να συζητήσουν και να λύσουν τα προβλήματά τους. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η ψυχοθεραπεία είναι πολύ σημαντική και βοηθητική. Όμως, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν. Καλή δύναμη στη φίλη που νιώθει μοναξιά μέσα στο γάμο της. Καλή δύναμη σε όλους όσοι νιώθουν μοναξιά μέσα στο γάμο τους. Σαφώς είναι δυσκολότερο και χειρότερο να νιώθεις μοναξιά μέσα σε ένα γάμο παρά μοναξιά όταν είσαι μόνος σου. Είναι πιο βαρύ να νιώθεις μοναξιά μέσα στο γάμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρόλο που δεν το αντιλαμβανόμαστε, όσοι είμαστε single, λέμε πάω καλά την έχει αυτή, είναι παντρεμένη. Όχι, είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο να ξέρεις ότι έχεις άνθρωπο, αλλά δεν έχεις άνθρωπο. Εκείνος ο άνθρωπος είναι αποσυνδεδεμένος από σένα. Είναι πολύ τραυματικό. Καλή δύναμη, εύχομαι στη φίλη και σε όλους. Και όπως και να το κάνουμε, είναι χρήσιμη και η ψυχοθεραπεία, είναι χρήσιμη και η αντικαταθλιπτική θεραπεία στην περίπτωση που έχουμε καταθλίψει και έχουμε θέμα μοναξιάς μέσα στο γάμο. Φιλιά! Παρόλο που προείπα ότι θα βάλω μόνο 2 βίντεο, θα βάλω και ένα τρίτο εμβόλυμο, που θα είναι εκείνο το βίντεο όπως στις αρχές του 2022, αρχές Φεβρουαρίου του 2022, να σας πω ακριβώς και την ημερομηνία. Είναι το βίντεο που ανέβηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2022. Θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη, τσάι και συμπάθεια. Θα μπει αυτό και μετά το βίντεο στη φύση που είμαι με το Λάκη και μιλώ πέρα από αυτό. Τι συνέβηκε. Πάμε να τα δούμε. Φίλοι ή φίλε που βλέπεις αυτό το βίντεο, θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη. Στον τίτλο γράφει «Θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη, τσάι και συμπάθεια». Έφτιαξα ένα τσάι, είναι καυτό ακόμη τώρα. Περιμένω να κρυώσει λίγο για να το πιούμε μαζί. Θες να πατήσεις μια παύση στο βίντεο και να φτιάξεις και εσύ ένα τσάι? Γεια σου. Αν δεν με γνωρίζεις ήδη, αν βλέπεις βίντεο δικό μου για πρώτη φορά, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας, είμαι YouTuber και έχω κατάθλιψη. Είχα όλη μου τη ζωή κατάθλιψη. Κατάφερα να διαγνωστώ πολύ αργά. Ήμουνα γύρω στα 30 όταν διαγνώστηκα για πρώτη φορά. Και δεν είχα πάρει θεραπεία τότε. Πολύ αργότερα πήρα θεραπεία, στα 35 μου. Στα 35 μου πήρα για πρώτη φορά αντικαταθλιπτική θεραπεία. Ζω με την κατάθλιψη πάρα πολλά χρόνια και η κατάθλιψη είναι για μένα ένας μεγάλος εχθρός. Προσπαθώ όμως να την κάνω φίλο. Την κάνω φίλη μου την κατάθλιψη. Να την κάνω φίλη μου με την έννοια του να μπορέσω να ζω μαζί της και να μην με επηρεάζει αρνητικά στη ζωή μου και αν είναι δυνατόν να με επηρεάζει θετικά ή αν είναι δυνατόν να παίρνω αφορμή την κατάθλιψη ως μια κατάσταση συναισθηματική, νοητική και σωματική για να γίνομαι καλύτερη και καλύτερα. Σήμερα που τραβώ αυτό το βίντεο είναι Τρίτη, είναι 8 Φεβρουαρίου 2022, είναι 10:25 λέει τώρα το ρολόι μου εδώ πέρα και σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Από χθες ήταν πολύ δύσκολη. Ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει βρεθεί ότι στους ανθρώπους που έχουν περισσότερο διαταραχές συναισθήματος όπως κατάθλιψη ή μπορεί να συναντούμε τα κριτήρια για τη διάγνωση του seasonal affective disorder, δηλαδή εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας ο οποίος είναι δύσκολος. Γενικά στους ανθρώπους που υποφέρουν με κατάθλιψη, ο Φεβρουάριος είναι μια εποχή του χρόνου, η εποχή αυτή που είναι στην καρδιά του χειμώνα και λίγο πριν από την άνοιξη, που τα συμπτώματα εντείνονται.
Λένε ότι η δύσκολη μέρα του χρόνου είναι η δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου. Δεν ξέρω, για μένα η πιο δύσκολη μέρα του χρόνου ήταν χθες και σήμερα. Πιο δύσκολες μέρες του χρόνου. Πολύ βαριά συναισθήματα, ασήκωτα. Θυμήθηκα χθες το βράδυ ειδικά, θυμήθηκα τις φάσεις που περνούσα προτού διαγνωστώ και προτού κάνω θεραπεία για πρώτη φορά, που ήταν έτσι πάρα πολύ δύσκολες. Πώς είναι η κατάθλιψη, είναι μια συνθήκη στην οποία δεν νιώθεις καλά, δεν έχεις διάθεση και όρεξη να κάνεις πράγματα. Ο καθένας φυσικά βιώνει την κατάθλιψη με διαφορετικό τρόπο και αυτά που περιγράφω εδώ πέρα, που είναι καθαρά προσωπικά και βιωματικά, μπορεί να μην ταιριάζουν σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν με κατάθλιψη ή ζουν με την κατάθλιψη. Ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά αυτή την συναισθηματική διαταραχή, η οποία δεν επηρεάζει μόνο το συναίσθημα, ξαναλέω, επηρεάζει και τη σκέψη και επηρεάζει και το σώμα και επηρεάζει και τον τρόπο που ζεις και τις πράξεις σου επηρεάζει. Είναι έτσι κάτι βαρύ, σαν να έχεις μια βαριά ταφόπλακα στο στήθος. Δεν σε ευχαριστούν τα πράγματα που συνήθως σε ευχαριστούν. Δεν έχεις όρεξη για να κάνεις δραστηριότητες που παλιότερα τις έκανες με πολύ όρεξη, ή όταν στις περιόδους που δεν έχεις κατάθλιψη, που δεν έχεις κρίση κατάθλιψης, θα τις έκανες με μεγαλύτερη όρεξη και αισιοδοξία. Επιβραδύνεται η λειτουργικότητά σου. Δηλαδή θέλεις πολύ περισσότερη ώρα για να κάνεις πράγματα που παλιότερα τα έκανες πιο εύκολα. Οι σκέψεις σου μπερδεύονται και δεν είναι ωραίες σκέψεις. Δεν είναι ωραίες, είναι απαισιόδοξες σκέψεις, βαριές σκέψεις και δεν νιώθεις καλά. Χθες το βράδυ ήμουνα πολύ κουρασμένη. Έχοντας κάνει αρκετά πράγματα, αλλά όχι τόσα πολλά όσα θα έκανα άλλες μέρες. Γιατί γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω πολλά πράγματα, θέλω να είμαι δημιουργική, θέλω να είμαι λειτουργική, προσπαθώ πολύ, προσπαθούσα πάντοτε από παιδί. Και ήταν έτσι βράδυ, απλώνα ρούχα εκείνη την ώρα, στην απλώστρα και λέω ας πάρω τη μάνα μου ένα τηλέφωνο. Παίρνω τη μαμά μου ένα τηλέφωνο, μου λέει κάτι η μαμά μου το οποίο ήταν triggering event, δηλαδή ήταν κάτι που πάτησε τη σκανδάλη, μου είπε κάτι, όχι επίτηδες, τη σκέψη της για κάτι, που μου θύμισε πράγματα, βιώματα, μου θύμισε συναισθήματα, συναισθήματα αβοηθησίας. Αβοηθησία σημαίνει να νιώθεις ότι είσαι αβοήθητος και ότι νιώθεις άσχημα και δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να βγεις από αυτή την κατάσταση. Και έτσι ένιωσα μια σκοτωδίνη. Θα πω τι μου είπε η μάνα μου, γιατί δεν μου είπε κάτι κακό. Μου λέει, γιατί δεν μετακομίζεις στην Πάφο. Εγώ κατάγομαι από την Πάφο, είναι μια παραλιακή πόλη της Κύπρου και συνήθως κατοικώ στη Λευκοσία. Αυτή τα τελευταία 4 χρόνια κατοικώ σε ένα χωριό στην επαρχία της Λευκοσίας που ζω μόνη. Και είπα στη μάνα μου, της λέω, δεν νιώθω και πολύ καλά. Μου λέει, γιατί δεν μετακομίζεις στην Πάφο, μου λέει. Ξέρω εγώ, και μου λέει, θα μπορούσε να μείνει σε εκείνο το σπίτι της οικογένειας κλπ. Και επειδή για μένα η επιστροφή στην πόλη που γεννήθηκα και που έζησα μέχρι τα 18 μου και μετά έζησα ξανά μέχρι τα 28 μου, διέζησα μέχρι τα 18 μου, πήγα να σπουδάσω και μετά έζησα από τα 22 με μικρά διαλύματα που έλειπα στο εξωτερικό μέχρι τα 28 που μετακόμισα στη Λευκοσία. Για μένα το να επιστρέψω εκεί είναι φοβιστικό. Φοβιστικό γιατί είχα δύσκολα παιδικά χρόνια. Όπως πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν δύσκολα παιδικά χρόνια και αρκετοί από τους ανθρώπους που είχαμε δύσκολα παιδικά χρόνια αναπτύσσουμε και κατάθλιψη μετά. Η κατάθλιψη δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, δεν επηρεάζεται μόνο από περιβαλλοντικούς παράγοντες, επηρεάζεται και από γενετικούς παράγοντες και κληρονομικούς παράγοντες. Δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος στην οικογένειά μου που ζει με την κατάθλιψη. Μου είπε αυτό η μάνα μου, μου λέει, γιατί δεν μετακομίζεις στην Πάφο. Δεν μου είπε κάτι τραγικό, αλλά για μένα το να πάω να μείνω στην Πάφο ξύπνησε μέσα μου πολύ φόβο. Και ένιωσα έτσι μια σκοτωδίνη, δεν ένιωσα καλά. Και πήγα μετά και μέτρησα το ζάχαρο μου, γιατί είμαι προδιαβητική, υποψήφια για διαβητή τύπου Β. Και έχω το μηχανάκι μετά το ζάχαρο και ναι, ήμουν νηστική, το ζάχαρο μου ήταν 144. Που είναι αρκετά ψηλό, δηλαδή 144 έχεις μετά που θα φας ένα λουκούλιο γεύμα. Ίσως είχα φάει ένα μανταρίνι τις τελευταίες 5-6 ώρες πριν το μετρήσω. Και αν φοβήθηκα,
φοβήθηκα. Έχεις και φοβία όταν έχεις κατάθλιψη. Έχεις και άγχος, έχεις και φοβία. Και μετά πήρα τηλέφωνο μια φίλη μου, η οποία και αυτή έχει φύγει από την πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε και ζει κάπου αλλού. Και της λέω, είμαστε άνθρωποι χωρίς ρίζες. Μου λέει, όχι, είμαστε άνθρωποι που φτιάχνουμε το χωριό μας εκεί που πάμε, μου είπε. Και με το που μου είπε, έτσι έγινε ένα κλικ μέσα μου γνωστικό, όχι συναισθηματικό, δεν ένιωσα αμέσως καλύτερα. Και σκέφτηκα ότι ναι, αυτό κάνω. Αυτό κάνω, φτιάχνω το χωριό μου, φτιάχνω τη ζωή μου, προσπαθώ οι συνθήκες της ζωής μου να είναι τέτοιες που να είμαι καλύτερα και να κάνω τη ζωή μου καλύτερη και να είμαι καλύτερη και καλύτερος άνθρωπος και καλύτερη για τους άλλους ανθρώπους. Γιατί το να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη μπορεί να είναι πολύ θεραπευτικό. Τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Μετά σκέφτηκα, είσαι ψυχολόγος. Τι θα έλεγες σε κάποιον που νιώθει τόσο άσχημο όπως νιώθεις εσύ αυτή τη στιγμή. Ήμουνα μόνη στο σπίτι, ήταν αργά. Λέω, πρέπει να κλάψεις. Πρέπει να κλάψεις, να βγάλεις από μέσα σου τη στενοχωρία. Είναι δύσκολο να κλάψεις κάποιες φορές όταν έχεις κατάθλιψη. Κάποιες άλλες φορές κλαις πάρα πολύ εύκολα όταν έχεις κατάθλιψη. Γι' αυτό λέω ότι είναι διαφορετικά τα συμπτώματα και το πώς νιώθει ο κάθε άνθρωπος που έχει κατάθλιψη. Έψαξα να δω συγκινητικά βίντεο. Είδα βίντεο με ανθρώπους που ξανασυνδέονταν με τα κατοικίδια τους μετά που είχαν καιρό να βρεθούν με τα σκυλάκια τους και άλλα κατοικίδια και ήταν έτσι πολύ συγκινητικό και έκλαψα. Μου έκανε καλό που έκλαψα, αλλά πάλι ήμουν βαριά. Λέω, πρέπει να πάω να κοιμηθώ. Μετά μου στείλε μήνυμα μια συνάδελφος, πολύ αγαπημένη, την αγαπώ πάρα πολύ, ξέρει ποια είναι, με ρώτησε πώς είμαι και μου λέει να σε πάρω βιντεοκλήση. Με πήρε βιντεοκλήση και της λέω, δεν είμαι καλά. Νομίζω έχω ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Μου λέει, μήπως να κάνεις ξανά μια σειρά θεραπείας, δηλαδή να πάρεις ξανά αντικαταθλιπτικά. Της λέω, δεν ξέρω, μήπως να το παλέψω μόνη μου. Μου λέει, μήπως χρειάζεται να σε φροντίσεις. Γιατί τα έχω σταματήσει εδώ και καιρό. Της είπα, ναι, θα το κάνω. Θα πάρω αύριο τηλέφωνο τον ψυχιατρό μου και θα του πω. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι και συνεργάτες μου. Και συνεργαζόμαστε κιόλας. Γιατί δεν παίρνουμε αντικαταθλιπτικά από μόνοι μας. Πρέπει να μας δει και να τα συνταγογραφήσει ο ψυχίατρος μας. Ένας ψυχίατρος. Για να μας τα δώσει. Πήγα για ύπνο, κοιμήθηκα, ξύπνησα το πρωί, ήμουνα πολύ κουρασμένη, πολύ βαριά. Ξυπνάς βαρύς και κουρασμένος όταν έχεις κατάθλιψη, έστω και αν κοιμηθείς αρκετές ώρες. Και είχα σήμερα να πάω στο κομμωτήριο, γι' αυτό με βλέπετε σε αυτή την κατάσταση που συνήθως δεν είμαι. Όσοι με γνωρίζετε καιρό και παρακολουθείτε τα βίντεο στο κανάλι μου, συνήθως είμαι αχτένιστη, άβαφη κτλ. Είχα από πριν ραντεβού για να συνέντευξη σε μια εκπομπή στην τηλεόραση του Α, στην Κύπρο, και έπρεπε να πάω στην εκπομπή, στην τηλεόραση, και έπρεπε να κάνω πράγματα. Τα δύσκολο να τα κάνω αυτά τα πράγματα, ενώ να ετοιμαστώ κλπ. Και έπρεπε να πάω και από το γιατρό, έπρεπε να πάω και από το φαρμακείο, γιατί είπα πρέπει να το κάνω σήμερα. Σήμερα δεν με παίρνει να με πάρει εντελώς από κάτω και να χάσω τη λειτουργικότητά μου. Γιατί αν μείνεις σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και δεν πάρεις θεραπεία, θα σε πάρει από κάτω. Ψυχοθεραπεία κάνω. Κάνω. Και το έχω πει πολλές φορές ότι κάνω και όλοι οι ψυχολόγοι συνήθως κάνουν. Και είναι καλά να κάνουμε. Διάφορους κύκλους ψυχοθεραπείας, σε διάφορες φάσεις. Μίλησα και με την ψυχολόγο μου χθες, η οποία μου είπε και αυτή, νομίζω μου λέει, πρέπει να πάρεις. Να πάρεις αντικαταθλιπτικά, θα σου κάνει καλό. Και πήγα από το γιατρό, πήγα από το φαρμακείο, πήγα στο κομμωτήριο. Άργησα να πω στο κομμωτήριο, εντάξει, πήρα τηλέφωνο και είπα άργησα. Πήγα, μετά πήγα στην εκπομπή, έδωσα μια συνέντευξη. Νομίζω φαινόταν ξεκάθαρο ότι είχα κατάθλιψη. Με πήρε τηλέφωνο μια φίλη μετά, μου λέει, κόρη είσαι καλά, μου στείλε μήνυμα και μιλήσαμε μετά βιντεοκλήση. Της λέω, δεν είμαι καλά, της λέω. Έχω μπει σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο
και το παλεύω. Μου λέει να πάρεις αντικαταθλιπτικά. Της λέω, ξεκίνησα, πήρα το πρώτο χάπι σήμερα. Θέλουν 3 εβδομάδες να δουλέψουν. Δεν δουλεύουν αμέσως μέχρι να σταθεροποιηθούν τα... να αυξηθεί η σερωτονίνη στον εγκέφαλο και να ψηλώσουν τα επίπεδα και να νιώσεις καλύτερα από τα φάρμακα. Θέλει 3 εβδομάδες. Και ήμουν από το πρωί, η εκπομπή, ήμουν γύρω στις 4 στην εκπομπή, στις 5 τελείωσα και έπρεπε να πάω να κάνω κάποιες δουλειές. Έπρεπε να πάω να ανοίξω την ταχυδρομική μου θηρίδα, έπρεπε να πάω να ψωνίσω κάποια πράγματα και πεινούσα πάρα πολύ. Είχα ξεχάσει να φάω. Και εγώ όταν έχω κατάθλιψη δεν πεινάω, δεν έχω όρεξη να φάω, πεινάω. Ταλαιπωρούμε που πεινάω και δεν τρώω συνήθως. Και ενώ οδηγούσα, ένιωσα έτσι πολύ δύσκολα. Σταμάτησα, πήγα σε ένα φούρνο, είπα ποιο είναι το πιο εύκολο φαγητό να φάω, πήρα μια μερίδα κεφτέδες, έφαγα 3, τους έφαγα αργά-αργά, ήπια και νερό και μετά οδήγησα σιγά-σιγά για να πάω να κάνω και τα υπόλοιπα ψώνια που είχα να κάνω και να έρθω μετά στο σπίτι, στο χωριό που είχα να κάνω άλλες δουλειές και αυτά. Και ένιωθα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής ότι έπρεπε να στηρίξω τον εαυτό μου και να τον πάρω αγκαλιά, τον εαυτό μου. Δεν είχε κανένα να με πάρει αγκαλιά εκείνη την ώρα. Ούτε ήθελα να επιβαρύνω τα παιδιά μου. Με πήρε η κόρη μου σε κάποια φάση τηλέφωνο, μου είπε «Μαμά, δεν είσαι καλά». Της λέω «Ναι, δεν είμαι, αλλά θα γίνω. Θα γίνω, το φροντίζω, μην ανησυχείς». Πήρα μια άλλη φίλη μου για να της πω ότι δεν είμαι καλά. Που και αυτή μου είπε, να σας διαβάσω τι μου έγραψε, και αυτή ψυχολόγος είναι η άλλη φίλη μου. Τι της το είχα γράψει πρώτα και μετά με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει, εννοείται μου λέει, πως πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου για να μην πέσεις ξανά, να μην είσαι όπως ήσουν παλιά, επειδή ήξερε. Είχα περάσει παλιά, μου λέει και εγώ, μου λέει, θα μιλήσουμε, μου λέει, και εγώ τις τελευταίες 2 μέρες, μου λέει, είμαι άρρωστη, έχει μια σωματική ασθένεια, φίλοι. Η κατάθλιψη είναι επίσης και σωματική ασθένεια, αλλά είναι και εγκεφαλή, από τον εγκέφαλο ξεκινάει. Έχω πέσει, μου λέει, κάπως, αλλά που θα πάει θα ξανασηκωθώ, σου στέλνω τεράστια αγκαλιά, αγάπης και φιλιά. Και μετά με πήρε βίντεο κλίση και μιλήσαμε 8 λεπτά και ήταν πάρα πολύ καλό αυτό, ότι μιλήσαμε μια φίλη μου που είναι και ψυχολόγος και που ξέρει πώς γίνει αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν λέω κάνω ψυχοθεραπεία, δεν είναι να μιλήσω βιντεοκλήση στο τηλέφωνο ή με μηνύματα με μια φίλη μου που είναι ψυχολόγο. Μιλάω ότι κάνω συνεδρίες μέσω Skype, κάνω εγώ, με μια ψυχολόγο, τις οποίες τις έχω ξεκινήσει από την πρώτη καραντίνα. Έκανα κάποιο διάλειμμα το καλοκαίρι, ξαναξεκινήσαμε πριν 1 μήνα. Και τι θέλω να πω για την κατάθλιψη, ότι είναι μια διαταραχή ψυχική. Είναι μια ασθένεια, θα λέγω εγώ, και σωματική, από την οποία υποφέρει πολλοί κόσμος, με την οποία ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε ψηλά ποσοστά κατάθλιψης. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με τα γονίδια μας, έχει να κάνει και με την κουλτούρα μας και με την νοοτροπία μας. Έχει να κάνει και με τα βιώματά μας, τα οποία βιώματά μας αρκετών από εμάς είναι τραυματικά λόγω της κουλτούρας και της νοοτροπίας μας και του τρόπου που λειτουργούν οι οικογένειες κλπ. Είναι μια ιστορία περίπλοκη κατάθλιψη, ξαναλέω, έχει να κάνει και με τα γονίδια και με το περιβάλλον. Όλοι οι άνθρωποι, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να πάθουμε κατάθλιψη. Το να είσαι ψυχολόγος δεν σε κάνει να είσαι αλόβητος απέναντι στην κατάθλιψη. Απόψη νιώθω πολύ καλύτερα. Την ώρα που ήμουν στην τηλεόραση δεν ένιωθα καλά. Μετά που οδηγούσα δεν ένιωθα καλά. Από ένα σημείο και μετά έκανα ένα κλικ. Νομίζω ήταν και η σκέψη ότι άρχισα να με φροντίζω και ότι ξαναξεκινάω τα αντικαταθλιπτικά. Το λέω δημοσίως, δεν ντρέπομαι να το πω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Κακό θα ήταν να μην τα έπαιρνα. Δεν ντρεπόμαστε να πάρουμε τη θεραπεία που χρειαζόμαστε. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν είναι φάρμακα που αλλοιώνουν την προσωπικότητα.
Αντιθέτως, η κατάθλιψη αλλοιώνει την προσωπικότητα. Όταν έχουμε κατάθλιψη, δεν είμαστε ο εαυτός μας. Μας κλέβει η κατάθλιψη τον πραγματικό μας εαυτό. Και η αντικαταθλιπτική θεραπεία, την οποία συνταγογραφεί ψυχίατρος και μόνο ψυχίατρος, μετά που μας έχει εξετάσει και έχει διαγνώσει ότι έχουμε κατάθλιψη, μας ξαναδίνει τον εαυτό μας τον πραγματικό πίσω. Μου έχετε πει αρκετοί ότι τους τελευταίους μήνες βλέπατε τα βίντεο μου, στα βίντεο μου ότι δεν ήμουνα ο κανονικός μου αυτός, θυμάστε ότι δεν έκανα και live. Είχαν συμβεί και κάποια γεγονότα που με είχα στενοχωρήσει, είχα έτσι κάποιες δύσκολες καταστάσεις που δόξα τω Θεώ έχω ξεπεραστεί. Στη ζωή μας συμβαίνουν διάφορα και στις ανθρώπινες σχέσεις και κάποιες φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες οι οποίες μας κουράζουν και όταν είμαστε άνθρωποι με ιστορικό κατάθλιψης και είμαστε άνθρωποι που είχαμε κατάθλιψη στο παρελθόν και την ξεπεράσαμε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξαναπάθουμε ή μπορεί να πάθουμε για πρώτη φορά. Δηλαδή, αν κάποιος αγχωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή καταπιεστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να πάθει κατάθλιψη. Ναι. Ειδικά αν έχει και την προδιάθεση για κατάθλιψη και το ιστορικό. Shit happens. Shit happens είναι κάτι που λέω πολύ συχνά εδώ στο κανάλι. Shit happens and we deal with it. Άσχημα πράγματα συμβαίνουν και άμα ήδη έχουν συμβεί, θα τα αντιμετωπίσουμε. Shit happens. Μου συνέβηκε. Θα το αντιμετωπίσω. Γιατί κάνω αυτό το βίντεο? Κάνω αυτό το βίντεο για awareness. Η λέξη awareness στα αγγλικά, στα ελληνικά σημαίνει για να αυξήσω την ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα της κατάθλιψης. Κάνω αυτό το βίντεο για όλους εσάς που με ρωτάτε κατά καιρούς, φοβάμαι να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία. Μου είπε ο ψυχολόγος μου να πάω να δω κάποιο ψυχίατρο για να μου συνταγογραφήσει αντικαταθλιπτικά και φοβάμαι να τα πάρω. Μήπως να μην τα πάρω, μήπως θα χάσω τον εαυτό μου, μήπως δεν θα είμαι εγώ αν πάρω αυτά τα φάρμακα. Κάνω αυτό το βίντεο για σας για να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα για άλλη μια φορά, γιατί έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα και σε διάφορα άλλα βίντεο. Κάνω αυτό το βίντεο σήμερα απόψε που είμαι ντυμένη, βαμμένη, έχω έρθει από την εκπομπή και δεν έχω ξεβαφτεί ακόμη και δεν έχω αλλάξει τα ρούχα μου. Το κάνω με αυτή την ενδυμασία και την περιβολή. Έφτιαξα και ένα άλλο βίντεο προηγουμένως, δεν ξέρω αν ήδη έχει ανέβει στο κανάλι, γιατί το κάνω αυτό το βίντεο τώρα για να το ανεβάσω αργότερα, δηλαδή μετά από κάποιες μέρες θα ανέβει. Ένα βίντεο για τις μαμάδες και τις δυσκολίες που έχουν οι μαμάδες όταν μεγαλώνουν ένα μικρό παιδί, για τους μύθους γύρω από τη μητρότητα και για την δύσκολη ρεαλιστική πραγματικότητα της μητρότητας. Έκανα εκείνο το βίντεο. Κάνοντας εκείνο το βίντεο ένιωσα ότι ήμουνα καλύτερα και λέω, α, τώρα που είμαι καλύτερα, ας κάνω ένα βίντεο για την κατάθλιψη. Ένα βιωματικό βίντεο. Βιωματικό με την έννοια να μιλήσω για το δικό μου βίωμα. Ναι, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι 46 χρονών. 4 Μαΐου θα γίνω 47. Ζω πολλά χρόνια με την κατάθλιψη, τουλάχιστον 40. Είμαι σίγουρη ότι είχα παιδική κατάθλιψη, διαβάζοντας εκ των υστέρων για τα συμπτώματα της παιδικής κατάθλιψης. Στα παιδιά δεν διαφαίνεται η κατάθλιψη και τα συμπτώματα δεν είναι όπως τους ενήλικες. Ζω 40 χρόνια με την κυρία κατάθλιψη. Την έχω φιλέψει στο παρελθόν, θα τη φιλέψω πάλι. Την έχω θεραπεύσει στο παρελθόν, θα τη θεραπεύσω πάλι με τη βοήθεια της ψυχολόγου μου και του ψυχίατρου μου και των επιτευγμάτων της επιστήμης και της προσωπικής προσπάθειας. Είμαι και ίδια ψυχολόγος και κάνω και ίδια ψυχοθεραπεία σε άλλον ψυχολόγο. Το να είμαι ψυχολόγος από μόνη μου δεν με κάνει ικανή να υπερνικήσω την κατάθλιψη από μόνη μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη που ζούμε την κατάθλιψη. Μπορούμε να ζήσουμε μαζί με την κατάθλιψη, μπορούμε να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή μαζί με την κατάθλιψη, αν αναγνωρίζουμε ότι έχουμε κατάθλιψη, αν το παραδεχόμαστε στον εαυτό μας κυρίως πρωτίστως ότι έχουμε κατάθλιψη, αν το παραδεχτούμε στους ειδικούς ψυχικής υγείας που θα εμπιστευτούμε, αν ζητήσουμε βοήθεια, αν πάρουμε αυτή τη βοήθεια και αν συνεχίζουμε να προσπαθούμε να σηκώσουμε τον εαυτό μας. Όλα αυτά σε συνδυασμό
Όχι μόνοι μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Σας είπα τι έκανα από χθες μέχρι σήμερα. Σας είπα ότι μίλησα τουλάχιστον με τρεις φίλες μου. Τέσσερις. Εκ των οποίων οι τρεις είναι ψυχολόγοι. Σας είπα ότι... μίλησα και με την ψυχολόγο μου. Έχουμε αύριο συνεδρία. Προγραμματισμένη από πριν δηλαδή. Μίλησα με τον ψυχίατρο μου. Είδα τον ψυχίατρο. Πήγα στο φαρμακείο. Πήρα το πρώτο χάπι. Ξεκίνησα την αντικαταθλιπτική θεραπεία. Θέλει τρεις εβδομάδες, είπαμε, τα επίπεδα τη σερωτονίνη να ψηλώσουν. Θα νιώσω κι άλλες μέρες δύσκολα. Το ξέρω. Έρχεται. Ήρθε. Ανέβηκα στο τρένο. Τι να κάνω. Την επόμενη φορά θα το προσέξω πιο νωρίς. Όταν τελειώσει αυτή η θεραπεία, γιατί κάνεις την αγωγή σου και όταν σου πει ο γιατρός σου ελαττώνεις τα φάρμακα και τα κόβεις, όταν τελειώσει αυτή η θεραπεία, εάν τυχόν ξαναέρθει, γιατί μπορεί να ξαναρθεί, θα την προλάβω πιο νωρίς. Θα την ακούσω πιο νωρίς. Έχει μήνες που μου χτύπουσε κουδούνια, αλλά εγώ τίποτα, δεν άκουγα. Ήμουνα σε άρνηση. Έλεγαν, τα μωρέ, καλά είμαι. Δεν ήμουν καλά. Ακούμε τι μας λένε οι άνθρωποι που μας αγαπάνε. Οι άνθρωποι που μας αγαπάνε πραγματικά θα μας δουν ότι είμαστε κάπως και θα μας πούν τι έχεις. Πεσμένη σε βλέπω. Κομμένη σε βλέπω. Σε βλέπω κάπως. Δεν έχεις τόση όρεξη, δεν έχεις τόση ζωντάνια. Ακούμε τι μας λένε οι άνθρωποι που μας αγαπάνε. Το συζητάμε. Παραδεχόμαστε ότι δεν είμαστε καλά. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Είμαστε άνθρωποι και είναι ανθρώπινο κάποιοι από εμάς να παθαίνουμε κατάθλιψη. Ευτυχώς η επιστήμη έχει προχωρήσει, έχει προοδεύσει και μας δίνει εργαλεία η επιστήμη για να αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη. Μας δίνει την ψυχοθεραπεία και μας δίνει και την αντικαταθλιπτική θεραπεία, που ξαναλέω ότι η αντικαταθλιπτική θεραπεία είναι μια θεραπεία η οποία βοηθάει τον εγκέφαλο να αντιμετωπίσει με νευροχημικό τρόπο την κατάθλιψη. Δεν είναι μια θεραπεία που αλλοιώνει την προσωπικότητα, δεν είναι μια θεραπεία που μας παλαβώνει ή μας αποχαυνώνει ή μας αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούμε. Αντιθέτως, είναι μια θεραπεία η οποία επαναφέρει τον εγκέφαλο μας στη συνήθη του λειτουργικότητα. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη έχουν χαμηλότερα επίπεδα σερωτονίνης στο αίμα τους από τους ανθρώπους που δεν έχουν κατάθλιψη. Και τα πιο μοντέρνα αντικαταθλιπτικά φάρμακα τα οποία παίρνουμε τώρα είναι συνήθως τα SSRIs, η επιλεκτική αναστολή σε επαναπρόσληψη σερωτονίνης, που είναι ουσίες οι οποίες πάνε στις νευρονευρικές συνάψεις, πάνε εκεί που επικοινωνούν τα νευρικά κύτταρα μεταξύ τους και δεν αφήνουν να διαχυθεί η σερωτονίνη, ούτως ώστε να ψηλώσουν τα επίπεδα. Ακόμη δεν έχουμε βρει τρόπο, δεν έχει βρεθεί ακόμη ένα χάπι το οποίο να παράγει, δεν έχουμε παράξει στο εργαστήριο συνθετική σερωτονίνη και να παίρνουμε χάπια σερωτονίνης όπως παίρνουμε χάπια σιδήρου ή χάπια βιταμίνης C. Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο τα πιο συνηθισμένα αντικαταθλιπτικά φάρμακα λειτουργούν. Υπάρχουν και άλλου ειδών αντικαταθλιπτικά τα οποία δίνονται σε άλλες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που υπάρχει που δεν δουλεύουν τα συνήθεια αντικαταθλιπτικά. Αλλά πάλι όλα τα αντικαταθλιπτικά δεν είναι φάρμακα τα οποία αλλοιώνουν την προσωπικότητα ή σε κάνουν να χάσεις τις δυνάμεις σου. Αντιθέτως, είναι τονωτικά. Είναι φάρμακα τα οποία όταν τα παίρνεις νιώθεις περισσότερο εαυτό σου και έχεις περισσότερη αισιοδοξία και περισσότερες δυνάμεις. Την αγάπη μου σε όλους, καταθλιπτικούς και μη. Και ελπίζω αυτό το βίντεο να έχει βοηθήσει ή να βοηθήσει ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα για τον εαυτό τους και να ζητήσουν και να πάρουν βοήθεια, ούτως ώστε να έχουν καλύτερη ζωή με την κατάθλιψη. Φιλιά. Στην Μαργαρίτηση. Νομίζω ότι αν δεν εμπαίνα στη διαδικασία να αντιμετωπίσω κατά μέτωπα την κατάθλιψη και με εντατικοποίηση της ψυχοθεραπείας και με το ξεκίνημα των αντικαταθλιπτικών πριν 9 μέρες, σήμερα που γυρίζω το βίντεο είναι Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, δεν ξέρω πότε θα ανέβει, γιατί τα βίντεο θέλουν και edit μετά, ειδικά από τα που γυρίζονται έξω στη φύση. Μπορεί να καθυστερηθούν λίγες μέρες να ακούω. Νομίζω το γεγονός ότι
το παραδέχτηκα στον εαυτό μου και το παραδέχτηκα και δημοσίως ότι έχω καταθλίψει. Και ξεκίνησα ξανά τη θεραπεία και εντατικοποίησα και την ψυχοθεραπεία. Νομίζω πως αυτό με βοηθάει να πάρω το ρόλο του... Πώς να το πω, ποιο ρόλο να πάρω, να πάρω το ρόλο του ανθρώπου που επευθυμεί το κάποιο μου κάνει μια προσπάθεια, προπονητή δηλαδή. Σαν να και προπονώ τον εαυτό μου για τον αγώνα του να βγω από την κατάθλιψη. Και κάποιες σκέψεις που κάνω που θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας σε το βίντεο, το οποίο είναι ένα βίντεο πασπαρτού όπως όλα τα έκτακτα βίντεο. Δηλαδή έχει αρκετό λάκι μέσα, έχει αρκετή φύση μέσα και έχει και συζήτηση τώρα. Και σκέψεις σοβαρές. Σκέψεις που θα μπορούσαν να μπουν σε ένα θεωρητικό vlog για παράδειγμα. Οι σκέψεις που κάνω τούτες τις μέρες είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένη λειτουργικότητα, πολλοί από εμάς, που είμαστε σε αυτό το κανάλι μου, εκπαιδευτικό, η οποία λειτουργικότητα μας είναι πάρα πολύ επηρεασμένη από μια τραυματική παιδική ηλικία. Φαίνεται ότι τα τραύματα της πρώτης παιδικής ηλικίας είναι και τα βαθύτερα και αυτά που είναι πολύ πιο δύσκολο να τα εντοπίσουμε, να τα αντιμετωπίσουμε και να τα ξεπεράσουμε λόγω του ότι είναι τόσο βαθιά συνυφασμένα με την ύπαρξή μας την ίδια αυτά τα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας. Διάβαζα αυτές τις μέρες για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια διαταραχή που παθαίνουν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί έναν έντονο τραυματικό γεγονός, η οποία έχει συγκεκριμένα συμπτώματα, συγκεκριμένη συμπτωματολογία, η οποία διαρκεί για συγκεκριμένο χρόνο και συνήθως αυτές οι διαγνώσεις που γίνονται σε ανθρώπους που είτε βρίσκονται σε έναν αυτοκινητικό δυστύχημα στο οποίο κινδύνεψαν η ζωή τους ήταν έναν άνθρωπο να σκοτώνεται ή έχουν λάβει μέρος σε πολέμους και επιφρικαστικά πράγματα. Δηλαδή μετά από έναν εξαιρετικά τραυματικό γεγονός ίσως κάποια συμπτώματα πολύ συγκεκριμένα, flashback, φλασιές δηλαδή του γεγονότος που επανέρχονται στη μνήμη σου, αυξημένο άγχος, αυξημένα καταθλιπτικά συμπτώματα, υπερευερεθιστότητα κλπ. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το complex PTSD ή CPTSD, όπως λέγεται το ακρονίμιο του στα αγγλικά, αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει επανειλημμένα τραυματικά γεγονότα και κυρίως στην παιδική ηλικία. Από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, για παράδειγμα, μπορεί να διαγνωστούν παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε σπίτια αλκοολικών, παιδιά τα οποία έχουν φάει πολύ ξύλο στην παιδική τους ηλικία, που έχουν κακοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και που η προσωπικότητά τους και η αυτοεκτίμηση τους και η αυτοεικόνα τους χτίστηκε ουσιαστικά μέσα και πάνω στο τραύμα. Είμαστε πολλοί άνθρωποι που έχουμε τέτοιου είδους λειτουργικότητα και δεν το συνειδητοποιούμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Αφορμή για να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα εννοείται ότι είναι η δική μου ενδοσκόπηση και πράγματα που δουλεύουμε στη ψυχοθεραπεία με την ψυχολόγο μου, η οποία επιμένει για το καλό μου δηλαδή στη σχέση με τους γονείς μου, η οποία είναι αυτή και αν είναι σύνθετη. Και φαίνεται ότι αν δεν έχει καταφέρει ένας άνθρωπος να έχει μια πραγματική, ουσιαστική και σφαιρική αποδοχή από τους γονείς του για το ποιος είναι και πώς λειτουργεί, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τύπο, το δικό του χαρακτήρα, τη δική του λειτουργικότητα και μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πολύ διαφορετικός από τους γονείς του, να είναι πολύ διαφορετικός από τα αδέρφια του, να έχει άλλα ενδιαφέροντα, άλλον τρόπο ζωής, άλλες ιδέες, άλλες σκέψεις. Για παράδειγμα, μια οικογένεια μπορεί να είναι πολύ συμβατική,
να ακολουθούν τους κοινωνικούς κανόνες, τα πρέπει, τα κοινωνικά στερεότυπα και μπορεί ένα μέλος μιας οικογένειας να μην λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και εκείνον το μέλος μπορεί να γίνεται το μαύρο πρόβατο, το οποίο δεν είναι αποδεχτό από την οικογένεια. Είναι αυτή η απόρριψη, η οποία μπορεί να μην είναι ξεκάθαρη σε όλες τις φάσεις. Πονάει. Πονάει και μας φέρνει στο σημείο, όπως αρκετοί μιλήσαμε τούτες τις μέρες του κανάλι στα σχόλια, ειδικά κάτω από το βίντεο για την κατάθλιψη, να νιώθουμε ίσως πως είμαστε και άνθρωποι χωρίς ρίζες. Ότι δεν υπάρχουν οι ρίζες μας, αλλά δεν νιώθουμε ότι οι ρίζες μας γερές και ότι είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με τις ρίζες μας. Πώς αντιμετωπίζει κάποιος άνθρωπος τούτη τη συνθήκη, δηλαδή πώς αντιμετωπίζει, πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να πει, μπορούσε να διαγνωστεί με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ένας άνθρωπος τέτοιος έχει πολλή αγωνία για το αν θα γίνει αποδεχτός από τους άλλους. Έχει εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αγωνία για την εγκατάλειψη. Φοβάται ότι μπορεί να εγκαταληφθεί από τους άλλους ανθρώπους. Όταν δέχεται κοπλιμέντα, δεν τα πιστεύει. Δεν τα πιστεύει, δηλαδή δεν θα δεχθεί με ευχαρίστηση και χάρη έναν κοπλιμέντο. Δηλαδή μπορεί ο σύντροφος του ή σύντροφος του να του πει «Είσαι όμορφος, είσαι όμορφη», δεν θα το πιστέψει ότι το εννοεί. Νιώθει ότι ό,τι και να κάνουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω του, γύρω της έναν τέτοιον προσωπών, ότι πάντα νιώθει ακάλυπτος συναισθηματικά, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο εσωτερικό συναισθηματικό κενό. Άνθρωποι με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες βρίσκουν τους εαυτούς τους να παραμένουν σε προβληματικές σχέσεις και σχέσεις που δεν τους δίνουν χαρά, που δεν τους δίνουν αγάπη, αλλά παραμένουν σε αυτές τις σχέσεις επειδή φοβούνται τη μοναξιά. Μπορεί να βρίσκονται σε μια κατάσταση που να αποφεύγουν γενικά τους ανθρώπους, όλος διόλου δηλαδή, να είναι αποφευκτικοί ως προς τις σχέσεις και να μην θέλουν να έχουν ερωτικές σχέσεις ή να έχουν φιλικές σχέσεις, να απομονώνονται από τους άλλους, να αποξενώνονται. Ή μπορεί να δίνονται πάρα πολύ εύκολα στους άλλους ανθρώπους, δηλαδή μπορεί να μπαίνουν πολύ εύκολα σε φιλίες, σε γνωριμίες, σε σημείο που να κινδυνεύουν κιόλας από τις επιλογές τους, δηλαδή να κάνουν πολύ κακές επιλογές συμπαθών, φίλων κτλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα, οι συμπεριφορές, οι συναισθήματα, οι συμπτώματα που μπορεί να έχει ένα άτομο με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είχαν δύσκολη παιδική ηλικία θα έχουν όλα τα συμπτώματα. Εκείνο όμως το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικό και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, αν το κομμάτι είναι ότι κυκλοφορούμε με έναν ανοιχτό τραύμα. Με έναν ανοιχτό τραύμα από την παιδική μας ηλικία. Και πιστεύουμε κατά βάθος ότι δεν είμαστε αξιοαγαπητοί. Και ότι δεν είμαστε σπουδαίοι, δεν είμαστε σημαντικοί και δεν είμαστε αρκετοί. Και τούτο το πράγμα κάνει μας να έχουμε μουδιασμένα συναισθήματα. Δεν μπορούμε να χαρούμε τη χαρά μας, να την απολαύσουμε και να τη βιώσουμε σε όλη της την ένταση και δεν μπορούμε να βιώσουμε και τη λύπη μας σε όλη της την ένταση, τόσο ώστε να εκτονωθεί και να φύγει. Τα παιδιά τα οποία είναι τραυματισμένα ψυχικά και σωματικά μένουν σε μια μουδιασμένη στάση, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, θα έλεγα. Αυτό το βίντεο δεν έχει σκοπό να κάνει διάγνωση σε κανένα με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Απλώς θεωρώ ότι πέραν της κληρονομικής προδιάθεσης που έχουν αρκετοί άνθρωποι για κατάθλιψη, τέτοιου είδους συνθήκες, τέτοιου είδους καταστάσεις και όλα αλλά όταν υπάρχει και συνδυασμός, τέτοιου είδους καταστάσεις μπορούν να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τα συναισθήματα του και την διάγνωση του, αλλά και τη θεραπεία του. Πάμε προς τα πίσω, νομίζω, Λάκη. Γιατί το έχω δει σε ανθρώπους οι οποίοι
είχαν λιγότερο δύσκολες παιδικές ηλικίες. Δεν έχουν δεχθεί κάποιον ιδιαίτερο τραυματισμό στην παιδική τους ηλικία. Μπορεί να αναπτύξουν κατάθλιψη λόγω γονιδιακής προδιάθεσης, αλλά βλέπεις ότι οι άνθρωποι αυτοί θα κάνουν μερικές συνεδρίες, θα πάρουν ένα γύρο αντικαταθλιπτικό, όσο καιρό τους πει ο γιατρός τους και τελείωσε. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τον συνδυασμό, είναι ο συνδυασμός που σκοτώνει, θα έλεγα, χρυσός συνδυασμός, που έχουμε τον συνδυασμό να έχουμε και μια κληρονομικότητα για κατάθλιψη και να έχουμε δεχθεί και τραύματα βαθιά μεγαλώνοντας, είναι έτσι μια αένα η προσπάθεια, αένα η μάχη και δεν είναι μόνο η αντικαταθλιπτική θεραπεία που θα μας σηκώσει και ούτε μόνο η ψυχοθεραπεία που θα μας σώσει. Χρειάζεται συνδυασμός των δύο και αντικαταθλιπτική θεραπεία και ψυχοθεραπεία. Βοηθάει πάρα πολύ και η άσκηση, βοηθάει πάρα πολύ και η κινητοποίηση και τα ζώα συντροφιάς θεραπείας και προβλημάτων βοηθούν όπως το συγκεκριμένο. Σε σκύλος θεραπείας βρε, σε σκύλος βιγκανισμού. Κορτοφαγίες. Βοηθάνε όλα, αλλά όχι έναν μόνο. Δηλαδή, είδα κάποια σχόλια κάτω από το βίντεο που είναι τα θλίψη μου, έλεγαν «Α, Θέκλα μου, να πηγαίνεις έξω πόρτες στη φύση και η φύση βοηθάει πάρα πολύ, οι τέχνες βοηθάνε πάρα πολύ και θα είσαι μια χαρά». Όχι. Θα βοηθήσει πολύ η βόρτα στη φύση. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω, κάνω βόρτα στη φύση. Και οι τέχνες βοηθάνε πολύ. Το σπίτι μου, αν το προσέξετε, γεμάτο άρτεγε, την οποία δεν τη φτιάχνω εγώ, εννοείται ότι φτιάχνουν άλλοι καλλιτέχνες. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τέχνη. Δεν βοηθάνε και αυτά. Από μόνα τους όμως όχι. Ούτε τα αντικαταθλιπτικά από μόνα τους, ούτε η ψυχοθεραπεία από μόνα της. Όλα αυτά μαζί, συν κάτι το οποίο μπορεί να μας το δώσει η ψυχοεκπαίδευση. Τι μπορεί να μας δώσει η ψυχοεκπαίδευση, γιατί τι μήνυμα θέλω να περάσω μέσα από αυτόν τον vlog που είναι στο ποτάμι με τον χορτοφάγο σκύλο, την καταθλιπτική ψυχολόγο και έναν κινητό τηλέφωνο και ένα βραχείο να βιντεοσκόπησης κινητού τηλέφωνου. Τι είναι το άλλο το συστατικό μου, νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να μας το δώσει η ψυχοεκπαίδευση, να μας δώσει την πεποίθηση ότι μάλλον τη γνώση, πρώτα τη γνώση ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι αυτά που νιώθουμε, αυτά που μας συμβαίνουν, τα συμπτώματα που μας ταλαιπωρούν, οι διαγνώσεις που τυχόν έχουμε, δεν αφορούν μόνο εμάς, αφορούν πολλούς ανθρώπους. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε κατάθλιψη, δεν είμαστε μόνο εμείς που τα κάνουμε σκατά στις προσωπικές μας σχέσεις και στις ερωτικές μας σχέσεις, με συγχωρείτε για τα γαλλικά. Έχει πολλούς ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο εμείς που περάσαμε δύσκολα, πέρασαν και περνούν και περνούμε πολλοί άνθρωποι δύσκολα. Άρα αυτήν τη γνώση και να μας δημιουργήσει την κινητοποίηση για να προσπαθήσουμε ουσιαστικά να βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να θέλεις να βγεις. Πρέπει να θέλεις να βγεις και να πιστείς για τα ωφέλη της θεραπείας και της εξυγίανσης της ζωής σου. Είναι πολύ πιο ωραία η ζωή όταν αντί να είσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, είσαι έξω στη φύση και περπατάς. Είναι πολύ πιο ωραία η ζωή όταν κρατάς ένα σκύλο να πηγαίνεις πηγαίνει ζυγζάκ και σε βυζαλίσει. Είναι πολύ πιο ωραία η ζωή όταν σταματάς να κλαίγεσαι. Συνεχίζεις να κλαις γιατί ο πόνος προκαλεί κλάμα. Σταματάς να κλαίγεσαι, κλαις μόνο για τον πόνο σου και δεσμεύεσαι προς τον εαυτό σου, προς κανέναν άλλον, προς τον εαυτό σου ότι θα κάνεις κάτι για του και ότι δεν θα αφήσεις πλέον το όποιον τραύμα και δει τα βαθύτατα παιδικά τραύματα να σε χαρακτηρίζουν. Δεν θέλω να είμαι τα τραύματα μου πλέον. Δεν θέλω να είμαι εκείνον το μικρό, μπερδεμένο, παγωμένο, μουδιασμένο κοριτσάκι που δεν ξέρει τι να σκεφτεί και σταματά να σκέφτεται.
και σταματά να νιώθει. Γιατί άμα σκεφτεί τι είναι τούτο που συμβαίνει, άμα νιώσει τούτο που συμβαίνει, θα το αντέξει. Δεν είμαι πλέον εκείνο. Δεν θέλω να είμαι πλέον εκείνο το κοριτσάκι. Δεν θέλω να είμαι πλέον εκείνο το κακοποιημένο. Δεν θέλω. Και δεν θέλω το τραύμα μου να με καθορίζει. Αρκετά χρόνια ζήσα με εκείνη την ταπέλα. Δεν κατηγορώ τον εαυτό μου. Δεν κατηγορούμε τον εαυτό μας για το τι έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Δεν κατηγορούμε τον εαυτό μας για τους τρόπους με τους οποίους καταφέραμε να αντέξουμε τον πόνο που κουβαλούμε. Δεν κατηγορούμε τον εαυτό μας γιατί πολλές φορές την προσπάθεια μας να αντέξουμε την κατάσταση γίναμε και εμείς ήδη ώρες, τόπους, πάντες τοξικοί. Γιατί ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θύματα κακοποίησης, το έχουν πει πολλές φορές. Χωρίς θεραπεία και χωρίς εξυγίανση της ψυχικής και συναισθηματικής τους κατάστασης μπορεί να γίνονται και τοξικοί προς τους άλλους. Και μην κατηγορούμε τον εαυτό μας για τούτον, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Τούτην τη φορά υπό το φως νέων γνώσεων, νέων γνώσεων, γνωρίζουμε νέα πράγματα. Νέα πράγματα ότι αυτά που είπαμε σήμερα για παράδειγμα, ότι μπορούμε να δούμε πολύ πιο σφαιρικά την όλη υπόθεση και μπορούμε να εστιαστούμε επιτέλους σε εμάς. Πόσες κοπέλες και πόσα κοπέλια μου στέλνετε email, μου γράφετε στα Messenger, στα Instagram, παντού, στα προσωπικά μηνύματα, πες μου τι να κάνω, μου κάνει ghosting, δεν μου απαντάει το μήνυμα, γιατί δεν με θέλει, γιατί δεν πάνε καλά οι γνωριμίες μου, μα πώς θα τον κάνω να με θέλει, πώς θα την κάνω να με θέλει, πώς θα το φέρω πίσω, πώς θα τη φέρω πίσω. Και βλέπεις ότι όταν ρωτήσεις τους ανθρώπους κάποια πράγματα, συνειδητοποιείς ότι το πρόβλημα τους είναι ο γκόμενος ή γκόμενα που εφία, ο άντρας ή η γυναίκα που δεν είναι μαζί τους ή που δεν θέλουν να είναι μαζί τους. Δεν είναι ότι κάποιος κάποια τους έκαμε γκόστινγκ, είναι εκείνο το πρόβλημα τους. Το πρόβλημα τους είναι ότι μέσα τους είναι καλά. Μέσα τους έχουν πολύ κενό. Θα έλεγα ούτε καν στενοχώρια, κενό. Ένα κενό το οποίο έρχεται από το μούδιασμα. Από το μούδιασμα που έχει ένας άνθρωπος που έχει τραυματιστεί βαθιά. Γι' αυτό λέω συνέχεια για ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό λέω συνέχεια για ψυχοεκπαίδευση. Γι' αυτό λέω συνέχεια για ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Γι' αυτόν τα λέω. Όχι γιατί θέλω να πιάσω πελάτη. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ κάνω βίντεο στο YouTube το οποίο δεν είναι ούτε ψυχοθεραπεία, ούτε διάγνωση. Είναι ψυχοεκπαίδευση, είναι βίντεο ενημερωτικά. Είναι βίντεο το οποίο ενημερώνουν τον κόσμο για διάφορες έννοιες όπως προσπαθούν να ενημερώσω τώρα ή ευαισθητοποιούν ή κινητοποιούν ανθρώπους για να κάνουν θεραπεία. Μιλάω τόσο συχνά για την ψυχοθεραπεία, και λέω τόσο συχνά για την ανάληψη προσωπικής ευθύνης των καταστάσεων μας κλπ. Γιατί επιτέλους, άμα συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς ήδη δυσκολευόμαστε να συνδεθούμε με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και αν φτιάξουμε αυτή τη συνδεσιμότητα με τον εαυτό μας, που αυτή τη συνδεσιμότητα με τον εαυτό μας θα τη φτιάξουμε εάν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μας αυτά, τα ίδια καθ' αυτά και αν αντιμετωπίσουμε κατάμματα θεραπευτικά τα τραύματα μας. Και τα πιο βασικά μας τραύματα είναι αυτά από την παιδική μας ηλικία. Αυτά είναι. Η μητέρα που μας απέρριπτε. Η μητέρα που μας έλεγε ότι είμαστε άσχημοι, ότι είμαστε μπαχουλοί. Η μητέρα που μας έδερνε. Ο πατέρας που μας έδερνε. Ο πατέρας που μας έλεγε ότι ήμασταν άχρηστοι. Οι ενήλικες οι οποίοι παραβίασαν το σώμα μας και την ψυχή μας. Μπορεί ο καθένας να γεμίσει τις τελίτσες για το δικό του τραύμα ή τα δικά του τραύματα. Και πολλοί άνθρωποι είναι πολυτραυματίες της παιδικής τους ηλικίας. Πολυτραυματίες. Πού σε αυτήν την περίπτωση. Πώς περιμένουμε μετά να μπορέσουμε
και να έλξουμε κοντά μας υγιείς ανθρώπους και υγιείς προσωπικότητες για δημιουργία υγιών σχέσεων. Έλα, λέγε. Υγιών σχέσεων, είτε φιλικών είτε ερωτικών, και πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις σχέσεις τις υγιείς, ή πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι σχέσεις μας δεν είναι υγιείς και να τις εξηγιάνουμε ή να τις διακόψουμε. Χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή η δουλειά με τον εαυτό μας. Αυτό είναι η δουλειά με τον εαυτό μας. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό έτσι όπως το γράφω. Όπως το γράφω, έτσι όπως το λέω. Έτσι ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας σε αυτήν τη βόλτα στο ποτάμι με το λακί.